σήμερα να πήγαμε να ψωνίσουμε. Τι έτσι. Ωραία, πού γίνεται τώρα. Έλα, θα περιμένουμε. Μια ανεξήγηση ήταν, ρε παιδιά. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο το ερώτημα. Θα ήθελα λίγο πιο μεγαλύτερη προσοχή έτσι, να εστιάζει στην ακρίβεια των επιχειρημάτων. Άλλος, παιδιά, να ακούσει το σκεπτικό, δεν πειράζει. Έλα, Σοφία, να σε ακούσουμε και εσένα. Παιδιά, έλα, Σοφία. Συγγνώμη. Εντάξει, έλα, Σοφία. Νομίζω ότι στο συγκεκριμένο απόσπασμα ο Καζαντζάκης ουσιαστικά διατυπώνει την προσωπική του θέση σχετικά με τη στάση που πρέπει να υιοθετεί ο άνθρωπος απέναντι στον απόφευκτο, δηλαδή στον θάνατο. Έτσι ουσιαστικά εστερνίζεται την άποψη του Ζορβά για την δυνατότητα του ανθρώπου να οδηγείται και να επιλέγει την ελευθερία μέσω της κατάκτησης του αυτεξούσου. Κατά συνέπεια, ο αφηγητής επιλέγει να μην απαντήσει στον Ζορβά και να ανησυχήσει, γιατί κατανοεί ότι αυτό είναι ο μοναδικό τρόπο να λειτουργεί ο άνθρωπο από το φόβο του θανάτου. Μπράβο, εξαιρετικά τεκμηριωμένη η απάντησή σου και πολύ αναλυτική. Λοιπόν, μου φαίνεται ότι ανακάλυψε ένα πολύ διεισδυτικό μάτι στη λογοτεχνία. Μπράβο, μπράβο, Σοφία. Με εκμηδίασες πολύ ευχάριστα. Λοιπόν, Κουδούλη, θα συνεχίσουμε την επόμενη ώρα, παιδιά, έτσι. Είναι διάλειμμα και συνεχίζουμε. Γεια σας. Γεια σας. Άκου εδώ, κορίτσα. Κουμάντο εδώ μέσα κάνω μόνο εγώ. Κατάλαβες. Μην τολμήσεις σαν σκοτωμένος να αμφισβητήσεις κάτι που έχω πει. Το παίζεις έτσι, κορίτσα. Δεν θα περάσουμε καθόλου καλά μαζί. Δεν θα περάσεις καθόλου. Γι' αυτό, πρώτο. Thank you.
δουλειά μας να κάνουμε. Τι λένε, Ωραία, πού πάρα πολύ ενοχλητική. Μπορείς, σε παρακαλώ, να μ' αφήσεις! Θα το πληρώσεις! Πάμε ρε, πάμε. Σου είπα, δεν ξέρω. Μα μπορεί να μην προλάβω, είμαι από ένα σχολείο. Εντάξει, λοιπόν, θα κάνουμε το εξής. Θα τελειώσω το σχολείο και μετά θα σε πάρω τηλέφωνο, εντάξει. Άφησέ με! Μην με πλησιάσεις πάλι! Άφησέ με! Άφησέ με! Πακιστανός ο Σιμπάσκης. Τι είδα, άγω. Να είσαι.